Καλησπέρα και από μετρησμένα εξωτικά. Να πούμε ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο στον κόσμο που διοργάνωσε τόσο έκτακτα και τόσο γρήγορα αυτή τη συναυλία εν ώψη της αυριανής ψήφισης του νομοσχεδίου. Ένα μπράβο και στους ανθρώπους που αποδέχτηκαν τελευταία στιγμή να έρθουν να παίξουν εδώ, έτσι έκτακτα. Ακολουθεί μετά από εμάς ο Δημήτρης Πουλικάκος, οπότε μένουμε όλοι εδώ μέχρι το τέλος της συναυλίας. Να ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς και το Τάκη που είναι στην κονσόλα και τα παιδιά στα μπαρ εννοείται. Μιας και τα λέμε όλα, να πούμε ότι υπάρχουν και δικά μας CD στο τραπεζάκι του Ταμείου Αλληλεγγύης στους φυλακισμένους, που έχει και βιβλία και έντυπα δίπλα στο μπαρ πίσω. Και φυσικά να πούμε καλή δύναμη στους φυλακισμένους που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμα πιο δυναμικά. Πάμε! Ξανά και ξανά μας αρπάζουν και σε στροβιλίζουν και σ' όλο παλεύεις. Τα φάτσα πολλά περνούν, κάνουν τη διαφορά και έτσι έχεις το δικαίωμα κάτι από να προσμένεις. Κάτι που δεν θα πει, σαν ένα φεθάσε και θα με σαν υπόσχες που στο σημαντώ. Σαν να ρωτήσω
Χαμήλωσα λίγο τον ενισχυτή εδώ, άμα χρειαστεί να δώσεις έξω. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι κι απ' το λιόγερμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δουλειά τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω απ' τα καγγέλια είναι οι φωνές των παιδιών και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάπο με στάχια και το ψωμί στο τραπέζι των φωτών και τις μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρεις λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια.
Μαύρο φεγγάρι στις καρδιές! Λοιπόν, κάτι συνεννοείς τελευταία στιγμή, γιατί κάναμε μια πρόβα, ρε παιδί μου, τελευταία στιγμή. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μια. Thank you.
Λοιπόν, το επόμενο είναι βασισμένο, εμπνευσμένο και βασισμένο σε κείμενο του Έγκλης του Τάσου Θεοφίλου, ο οποίος έχει γράψει κάποια πολύ δυνατά έτσι, αστυνομικά νοαρ κείμενα, τα οποία έχουν εκδοθεί από την ασύνετη απειλή. Θα ελπίζουμε αρκετά σύντομα να ανέβει αυτό το κομμάτι που θα παίξουμε σήμερα και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να βγει μαζί με άλλο ένα πάλι εμπνευσμένο από άλλο κείμενό του σε 45 δισκάκι. Την αλληλεγγύη μας και στον Τάσο Θεοφίλου, που έφαγε 25 χρόνια χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να στηριχτεί το κατηγορητήριο, όπως και σε πάρα πολλές περιπτώσεις βέβαια. Ο Στέλιος, Στέλιος ή Στελάκης ή Στελάρας, καμιά φορά και Στελάκος για κανέναν καλό γείτονα. Ο Στέλιος είναι μπάτσος. Όχι σαν αυτούς που διαβάζουμε στα νουάρ. Είναι μπάτσος, όπως τους ξέρουμε. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει με τον αστυνόμο Πάκο Μαρτίνεθ τη Μωρισάτια. Τέτοιοι μπάτσοι δεν υπάρχουν. Ο Πάκο Μαρτίνεθ θα μπορούσε να είναι φίλος μας. Δεν μοιάζει ούτε με μπάτσο στο Τελερόι. Τέτοιοι μπάτσοι φυσικά και υπάρχουν, αλλά η κατάρα που τους περιβάλλει είναι πολύ λυρική για να είναι πραγματική. Δεν είναι ούτε μόνο χαρίτος του Μάρκαρη. Δεν υπάρχει μπάτσο με τέτοιο χιούμορ. Ο Στέλιος λοιπόν. Ξυπνάει από τις πέντε για να πάει για δουλειά. Φιλώνει και το στόμα του. Βρωμάει ασφάλεια, φιλίστα.
Μισθό βαθιά σαν την εξάρτηση που πρέπει. Με την υπηρεσιακά με το παπί στα πεταπέδε. Του βάλα φιλικά τώρα στην πλάτη όλη μερή στη συναδέλφου. Τα βαθιά και τι να κάνεις. Είναι ντροπή μα είναι δουλειά και κάποιος πρέπει να την κάνει όμως. Και που τα βά από μικρός του άρεσε στους δρόμους να γυρνά. Του αρέσανε και οι μηχανές και τις σκεφτόταν και πολλά. Και έτσι αφού τέλειωσε το λύκειο που σας τραβά κατά της εμπάτσης το έγκλημα κυνηγά. Άλλη μια τυπική εργάσια ημέρα φτάνει στο τέλος της. Έχει κουβεντιάσει με τους συναδέλφους του κόσμου τις μαλακίες. Έχει φάει τον αγλαιόρα. Έχει κάνει ελέγχους σε υπόπτους που οδηγάνε δίκυκλα χαμηλών κυβικών. Έχει φερμάρει μετανάστες. Έχει τσαμπουκαλέψει 13 χρόνια γιατί δεν έχουν πάει ακόμη να βγάλουν ταυτότητα. Στο τσακίρ κέφι έχει παγλαρώσει τίποτα λίγο μεγαλύτερος επειδή πίνανε κανένα τσιγάρο. Και όλα αυτά τα έχει κάνει με στυλ. Λίγο πριν ξεκινήσει για τελευταία του βόλτα του πάει το τηλέφωνο του. Το σηκώνει. Είναι ρε μάνα, που να είμαι, στη δουλειά είμαι. Το ψωμί μου προσπαθώ να βγάλω ρε μάνα. Κύριε Πάτσος, θα περάσεις καλά. Κύριε Πάτσος, έχεις σίγουρα λεφτά. Κύριε Πάτσος, σε νοιάζει να είναι ο κόσμος ευθύνη. Η ουσία θα πάνει, η κυβεία στη θα γίνει. Κύριε Πάτσος, θα περάσεις καλά. Έχεις σύντομα λεφτά. Είναι πάτσο. Σε νοιάζει αν ο κόσμος ευθύνει. Την ουσία θα πάρει. Την κυβεία σου θα γίνει. Είναι πάτσο. Είναι πάτσο. Την ουσία θα πάρει. Την κυβεία σου θα γίνει. Η short version στο βινίλιο θα υπάρχει σχεδόν όλο το κείμενο του Θεοφίλου. Κατά! We'll be right back.
Και τα στιγμή της ζωής σου είναι μεγάλο. Και τα στιγμή της ζωής σου είναι μεγάλο.
κοιμούνται στους ύπνους. Τα ξέρεις ότι ζεις μοναχά για να μάθει. Μα δεν λες ότι τίποτα για πάλι θα πεθάνεις. Όταν κεράσε, κεράσε τον πόνο ένα κλίμα. Κι εγώ το λιγουρεύτηκε στο κόμμα να παντάεις. Η άνθρωση για τώρα το κρατάω από τότε. Που την έχω αλλαλήσω για να ρημάς μου εφήσει. Μα πως θα έρθει όμως δεν ξέρω πότε. Αν καταλείς προτείνω, κοίταξε να διαστάσεις. Κοίταξε να δεις γρήγορα τα πάντα που αλλάξει. Ακόμα μεγαλώνω όσο να προσπαθούμε. Δεν θέλω να ξεχάσω αυτά που μου κοιτάξει. Να αλλάξει τώρα δεν θέλω στα μάτια να με δω. Δεν θέλω να αναλύσω να σε νερού τοπία. Γουστάρω να σε νιώθω κοντά μου αναρχία. Και τα σχετικά. Έχεις δίκιο. Το 16 και... Έχεις δίκιο. Περάσαμε Μουντιάλ και αποχάβνωση. Να πούμε κιόλας πως αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τις ανεγέρσεις γηπέδων και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς μιλάμε για επιχειρήσεις και στον καπιταλισμό υπάρχει ανταγωνισμός. Και προκειμένου να καταφέρεις να επιβιώσεις αυτόν τον ανταγωνισμό, καμιά φορά η ιστορία θα κρίνει αν έχεις φερθεί αξιοπρεπώς απέναντι στην ιστορία σου. Αυτό. We'll be right back.
βρεις. Κάθε που σου μιλάνε, το θεό βρίζει. Και στέκεσαι μπροστά μου, έγραφε σαν καβέρος σου. Μου το αρχείο που σου έχουν αρχαίος. Μεγάλα παιδιά που προσθούν οι ψήφους. Αφέρνεις που μου λέγουν και κατάζουν τα ψωρίου σου. Κανένα τους μητράνες, όπου τους συναντάς. Τους έγιος συνδράχιμους και τους χειροκρατάς. Βάζεις το κόλλο σου για να πλουτίσουν κι άλλο. Δεν έχεις μια νεύρε κόστη που πρέπει να έχεις. Από μέσα στο μυαλό, στο δρόμο να μου. Κι από την υποκρέπεια, το μικρό μας του. Σας με το κουπάδι, γίνωσε στο μάτι. Ένωσε το μέσο μάξι, σας κάτι πήρε το μικρό. Γίνεσαι από εκεί, ξέρω. Απλή το ψέλη, καλιά φίλη, σαν το σφαίρι. Αν το πιο πέτα μάτα, είχα σου δυο μαντράκια. Δεν τα κλείνει, δεν το κόπι. Παρακόμη στο γύρο, βγάζει να πίνει ταξίδι. Γίνουσα από την αξία, υπερβολικά. Για να μπορούν να το πουλήσουν πιο ακριβά. Μπράβη, μου κοιτάρει κανείς στους μπαφέτες. Κατάλαβες μαλάκια, ίδια τους δρόμους. Φύγει απ' τους τύπους, δώσεις τους οικοδόμους. Τώρα το κίνες φίλοι, σκέψου που μιλά. Τα κόλλαψε τη θέση σου, το όνειρο στα σκαλά. Μην κρατάω για την πόρτη σου, τα μέσα τους αξίζουν. Μετές που σε εκφράζουν και σε χαρακτηρίζουν. Τα δω που λέω ράσεις, νόμους και φράγκα. Τα χρήματα των δρόμες, τώρα είσαι παρακαλείο. Γύρω στο χαμί μου, ένα και το αυτό. Έχασες το λίγο στο κρυφό του τσοκολιού. Δεν έχει σημασία σε μικρό ή φοβικό. Ένα λεπτό δίπλα μετά κάτι να δω. Ένα λεπτό όραμα, μια εξυπασιά. Ένα είναι ο στόχο γνωστό από παλιά. Παλιά και τα βιβλία, τώρα και με μυαλά. Παλιά θα με προβάλλανε, τώρα όλα κατά. Τώρα το καλό πιάνουν, μου κάνουν προτάσει. Μου βρίσκονται καριέρα, μου λέει να καταλαγιάσει. Τώρα με αφομοιώνουν και με οικειοποιούν. Αλλά καλού καθού, με παρακολουθούν. Και που και που στην πάνω μα το χιούμε και αυτοί. Και εσύ συνηθισμένο σε όλο το θεατή. Ω, κοίτα, πώ φεύγουν τα χρόνια. Για πώ το πεδισμένο σου κάνα από τα λόγια. Σε να είσαι στου δρόμου, σου κοίτα η ομορφιά. Στι ώρε αφήνονται σε λε τόπο στα κρυφά. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο κομμάτι από εμάς, από τον Θεό Δημήτρης Πουλικάκος. Μιας και το προηγούμενο είχε αναφορά στο τρομοκράτες του Άσυλου. Είμαστε τρομοκράτες, λοιπόν, σε αυτή τη φάση. Θα παίξουμε μια διασκευή από την ψηλιστική, όπως και αυτά τα κόκκινα σημάδια που παίξαμε στην αρχή είναι στην ψηλιστική. Τα CD μας πάνε πίσω στο τραπέζι του Ταμείου Αλληλεγγύης, μαζί με τα έντυπα του Ταμείου και κάποιες εκδόσεις. Δεν τα βρίσκεται έτσι κι αλλιώς τα σύνδη μας δισκοπολία κτλ. Και είμαστε αυτοργανωμένα για όσους δεν το γνωρίζουν. Στο σχολείο! Με πίσω να γίνω ευρυζιονιστής και αγίος ο δύσκολος. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι ό,τι βρίσκω. Τι να κάνω ήτανε γραφτό, θέλω δεν το θέλω ό,τι τραγουδώ. Να
αυτό που λέω να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω έτσι το γράφτο, να του γυαλίσει για να το πουλήσει, να έχει σαλέπι για να σας αρέσει, να έχει θέμα με έρωτα και αίμα, να είναι λόγια, λόγια, κόπο, λόγια. Να σας καλώ καρδίσω, για να σας γαμουχήσω. Κι από χρέος συναδελφικό να χαμογελάω στο κοινό, να τους σαλεύω για να το μερεύω, να τους φυρίζω, να τον αναλύσω, να το φουντώνω, να το ξεφυσκώνω και στην κόμμα να είμαι οπότουνα για να σας πτωνώνω με πλαίσιο τον όνομα. Thank you.
Για σου δεν ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από τρίτους που κυβάρχησα δεν αναγνώρισα ποτέ. Κάτι κανένα στο κέντρι δεν τέλειωσε ποτέ. Τα τίποτα σαν το πεταχώρησε δεν ξανά. Είμαι την εξέγερση, είμαι την κανονικότητα. Είμαι τις κουκούλες του κλειού, είμαι τις διαβάτες. Άστα να μου εταιρείς αμυλός. Ήχιο απλά, ραβεύεις τα κουραραμικά. Στους διαλυσμένους που συνεχίζουν τον αγώνα τους ακόμα πιο δυναμικά σε πείσμα όλων αυτών που κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Μέχρι χθες βλέπανε Μουντιάλ που ασχολούνται με τις μικρές ΔΕΗ και τα κουμπαριλίκια που πάνε να γίνουν εκεί πέρα. Αυτά. Μυρία έλξη! Ούτε φασισμός!